Καλώς ορίσατε λοιπόν στο Δημαρχείο. Να είσαι καλά, Δημαρχέ. Τιμή μου που είσαι εδώ. Καλή επιτυχία από καρδιά σου εύχομαι. Να είσαι καλά, Δημαρχέ. Είσαι μια ζωή στην προσφορά, στην πάλη. Έχει συμβάλει σε πολλά προνοιακά, κοινωνικά θέματα πρωτίστως και όχι μόνο, αλλά αυτά είναι που ενδιαφέρουν εμάς εδώ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας σαν Δήμος, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα έλεγα σαν Δήμος εδώ, τα οποία δεν είναι τόσο των χρημάτων όσο των αγκυλώσεων που υπάρχουν και δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε πολλά θέματα. Ή αυτό είναι το ένα. Το άλλο λέμε ότι δεν είναι οικονομικό, αλλά ουσιαστικά έμεσα είναι. Γιατί όταν έχω ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης 3 σημαντικότατα έργα και ο εργολάβος έχει 3 μήνες να πληρωθεί, σου λέει κάποια στιγμή, ρε φίλε, εγώ δεν θα κάνω και το χρηματοδότη το δικό σου. Σωστά. Ούτε έχω τα κεφάλαια κίνηση να περιμένω. Έχουμε λογαριασμό που περιμένει 3 μήνες να πληρωθεί. Πού κολλάει, φταίει ο Υπουργός, φταίει ο Υφυπουργός, φταίει ο Γενικός Γραμματέας, φταίει ο Διευθυντής, ο Πρόεδρος του Ταμείου Ανάκαμψης, κάποιος φταίει. Τα λεφτά δεν μοιράζονται εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, τα άλλα τα προβλήματα νομίζω θα σας τα έχουν πει και ο Γιώργος που και δραστηριοποιείται και ενεργά και με περωτήσεις. Είναι και ο μόνος που έχει μείνει από αντιπολίτευση εδώ στο νομό μας. Θα τα γνωρίζετε, εκτιμώ. Η κοινωνία εδώ έχουμε προβλήματα οικονομικά, τα εισοδήματα συρρυκνώνονται. Οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό είναι το σύστημα. Έτσι. Το πιο απλό είναι να δείτε μόνο στις τράπεζες ότι τα επιτόκια καταθέσεων 0,50, 0,10, 0,90 είναι το maximum και τα επιτόκια χορηγήσεων το καλύτερο είναι 7,5-8 και το χειρότερο 14. Αυτά δεν γίνονται. Ίσως είμαστε και μόνοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνοι είμαστε. Και πώς μετά θα ανταγωνιστεί μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση όταν υπάρχει αυτή η απόκληση και στη Γερμανία το επιτόκιο για τις εταιρείες αυτές είναι 2%. Και έχουν από το 12 αποφασίσει να ενοποιήσουν το τραπεζικό σύστημα και για λόγους ευνόητους δεν το κάνουν. Και αυτό δεν το λέει κανείς στον κόσμο, ότι αυτή είναι η Ευρώπη που σήμερα αναβαγεί δεδομένου ότι ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του αλλού. Και έχουμε την αποχή και έχουμε όλα αυτά. Γιατί θέλουν μια αγορά πολλά εκατομμύρια, θέλουν να διευρύνουν τώρα, να βάλουν και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά ο προϋπολογισμός ο κεντρικός είναι το 4%. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε και λίγο στην αυτοδιοίκηση που βεβαίως δεν υπήρξε ποτέ αυτοδιοικητικός. Είσαστε κοντά όμως. Ο θεσμός είναι εξαιρετικά χρήσιμος και όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Γεννηματάς, του οποίου ήμουν σύμβουλος στη δεκαετία του 80, είναι και αναπτυξιακός. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, Δημαρχέ μου, το ακούνε και οι άλλοι εδώ οι συνεργάτες. Ψυχικής υγείας. Κανείς δεν αναδεικνύει ότι στην ελληνική κοινωνία το φαινόμενο της παραβατικότητας των παιδιών είναι αποτέλεσμα το τι συντελείται μέσα σε μια οικογένεια. Λοιπόν, ως εκ τούτου, το ζήτημα της ψυχικής υγείας, αν δεν υπάρξει, όπως λέμε τώρα εμείς που ασχολούμαστε με την υγεία, πρόληψη μέσα από τη δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα για να μετριώνται και οι δείκτες μέσα στην οικογένεια, γιατί έρχονται και άλλες οι Διαμαντοπούλου, είναι σε μια επιτροπή που την συνόρισε η Κομισιόν και εκεί είναι και ένας φίλος μου ο οποίος είναι σε μια από τις επιτροπές που κάνουν έρευνα για τα θέματα της υγείας και μου λέει ότι έρχονται πανδημίες καινούργιες, δηλαδή η κοινωνία πρέπει να προετοιμαστεί και το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι πλήρως εγκαταλειμμένο, γιατί δεν το πιστεύουν. Δεν πιστεύουν στο δημόσιο σύστημα οι κυβερνώντες. Το ίδιο τώρα λέω και εγώ για την ψυχική υγεία. Κάνουμε την κουβέντα και είμαστε μαζί σου εδώ. Αν εσύ δεν σου δώσουν χρήματα να στελεχώσεις και να οργανώσεις κοινωνικές υπηρεσίες αξιόμαχες και αξιόπιστες, να μπορούν να παρακολουθούν το τι συντελείται λόγω της εγκύτητας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται μέσα στην τοπική κοινωνία και ακόμα και σε ένα σπίτι. Μόνο μια οργανωμένη υπηρεσία. Σας ένταξε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα σας δώσω τον έμφυα. Πέρασαν 5 χρόνια να δούμε πότε θα το ξανασυζητήσει, πότε θα το κάνει συζητάει. Τέλος πάντων, εμείς πιστεύουμε στο θεσμό. Υπήρξε και υπουργός εσωτερικών και μπορείς να ρωτήσεις και τους δημάρχους της περίοδου πώς ήταν η σχέση. Γιατί πραγματικά κάναμε μια προσπάθεια παρά τους δεσμεύσεις και τους περιορισμούς.
Ήταν η πρώτη φορά από τα παρακαρτιθέντα που δόθηκαν λεφτά από την κυβέρνηση εκείνη της σιδηροδέσμια, να πούμε, από το σύστημα της Μνημονίων. Λοιπόν, θα στηρίζουμε τον θεσμό, γιατί πιστεύουμε ότι ο θεσμός είναι αναπτυξιακός, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν σε μια κοινωνία εξασφαλίζεις αίσθημα ασφάλειας, δημαρχέ μου, είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη στήριξη της έννοιας ανάπτυξη. Όταν έναν πολίτη τον κρατάς στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής του λόγω μιας οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υγιή, άρα και παραγωγικό. Άρα με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά έρχονται για να στηρίξουν το σύστημα. Όταν έχεις εξωνοσοκομιακή φροντίδα και δεν λιμνάζουν οι περιπτώσεις στα νοσοκομεία, πάλι στηρίζεις μια τέτοια προσπάθεια. Λοιπόν, έχουμε σαφείς θέσεις και στα θέματα αυτά, και αυτό το ζήτημα που σου λέω, το θέμα ψυχικής υγείας, μην το προσπερνάτε. Υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Εξελίσσεται ραγδαία. Και εξελίσσεται ραγδαία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, εσύ, όχι εσύ, εσύ ως αυτοδιοίκηση, λόγω και των περιορισμένων πόρων, έχεις πιέσεις πάρα πολύ μεγάλες. Και καμιά φορά οι κοινωνικές υπηρεσίες μένουν πίσω. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, ούτε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει κατανοήσει, ότι η κοινωνική υπηρεσία είναι μια δαπάνη εξόχως αναπτυξιακή. Γιατί όταν προστατεύεις από τα ναρκωτικά, προλαβαίνεις δηλαδή, γιατί η επανάσταση σε όλα είναι η πρόληψη. Αν δεν κάνεις πρόληψη, έχει μπατάρει το σύστημα οικονομικά, δεν πανάξεις να δίνεις ό,τι θες, θα είναι μια τρύπα που θα τα περνάει όλα κάτω. Λοιπόν, έτσι γι' αυτό θέλαμε να περάσουμε με τον Γιώργο να πούμε δύο κουβέντες. Κοίταξε, πρέπει να καταλάβουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διωκόταν και έλεγε ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η δεξιά. Εγώ ήμουν πολύ σκληρός αντρεϊκός. Λοιπόν, και το πλήρωσα με το Σιμίτι, αλλά δεν μετανιώνω. Τον αγαπούσα. Εγώ μέσα στο γραφείο μου ήμουν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε ο Νίκος ο Παπανδρέου, γιατί διατηρούσα με τον Νίκο πάντα μια καλή σχέση. Και μου λέει, εσύ Παναγιώτη, μου το λέγανε ότι έχεις τη φωτογραφία του Ανδρέα και δεν το πίστευα. Του λέω, Νίκο, εγώ είμαι πιο Παπανδρέικος, γιατί εσείς το 90 τον Ανδρέα λίγο κρατήσατε αποστάσεις λόγω της λύπητας. Εγώ με τον Καρχημάκη ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι από το 32 μέχρι το 81, επί 50 ολόκληρα χρόνια, η Δημοκρατική Παράταξη ήταν πλειοψηφία στην κοινωνία και μειοψηφία λόγω του κατακαιρματισμού στη Βουλή. 46 μήνες κυβέρνησε διακεκομένα η Δημοκρατική Παράταξη. Λοιπόν, και ευτυχώς η τότε αριστερά, το 64, μπορεί να μην το ξέρετε οι νεότεροι, η τότε αριστερά απέδειξε ο Ηλιού και ο Πασαλίδης τέτοια ωριμότητα. Τι κάνανε? Επειδή υπήρχε ζήτημα αυτονομίας της Ένωσης Αυτοδυναμίας, συγγνώμη, λοιπόν, σε 32 νομούς στις εκλογές του 64 η ΕΔΑ δεν έβαλε υποψηφίους για να ψηφίσουν την Ένωση Κέντρο Κόσμος και πήρε την αυτοδυναμία του 53%. Άσχετα με τις οδάγιδες μετά έκαναν αυτό που έκαναν. Ρουφογάλιδες και λοιπούς. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι λέω? Ότι πρέπει να αρχίσει μετά και να συμβάλλουμε όλοι όσοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση αλλαγής και ανατροπής. Πρέπει να βρεθεί σύγκληση, προγραμματική συνεννόηση, διάλογος τουλάχιστον μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το υποστηρίζω, το λέω και από καιρό και στις συνεντεύξεις μου και παντού και σε παλιούς ανθρώπους που βρίσκω του ΠΑΣΟΚ, στελέχη, που τέλος πάντων έχουμε μια επικοινωνία. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε, να δείξουμε στην κοινωνία ότι πιστεύουμε ότι είμαστε χάρη αυτής. Όχι χάρη του εγώ, του προσωπικού μας, του άκαρπου. Αυτή είναι η σκέψη μου. Εγώ προσυπογράφω
Παναγιώτη Υπουργέ, προς υπογράφος αυτήν στην Ένωση Κεντροαριστεράς, το οποίο δεν είναι μόνο καλό για τη δημοκρατική, ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, είναι καλό για τον τόπο. Γιατί σήμερα τι γίνεται? Έχουμε μια κυβέρνηση, εξέλεξε ο λαός δημοκρατικά βεβαίως, αλλά παίζει μπάλα μόνη της, δεν υπολογίζει κανένα. Και αυτοί, βλέποντας ότι απέχουν από τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι τρώγονται μεταξύ τους, ποιος θα πάρει τη δεύτερη ή την τρίτη θέση με ποσοστά κάτω από 20%, αυτό τι δημιουργεί? Μία αλαζονία στην εξουσία, ότι παίζω μπάλα μόνος μου, δεν υπολογίζω κανένα, και το ένα λάθος έρχεται. Και αποβαίνεις. Αν δεν έρθει η ώρα να κάτσουν να συζητήσουν όλοι πέρα από πρόσωπα, δυστυχώς θα είμαστε αυτοί. Απλώς θα συνημερώσω ότι ακριβώς επειδή οι Δήμοι είναι και αυτοί οντότητες, και εσύ το γνωρίζεις, γιατί είχαμε ενισχύσει και σαν κυβέρνηση πολύ τους Δήμους σε όλα τα επίπεδα. Φιλόδημος ήταν το καλύτερο που έχει γίνει στην αυτοδιοίκηση ποτέ. Και άλλα εργαλεία. Πρόσφατα ο Δήμος Κορινθίων κάνει δίκτυο πόλεων και αυτός, όπως υπήρχε στο Βόρειο Αιγαίο που είχαμε συζητήσει κάποτε, που ήταν από τα παράλια της Μικράς Ασίας και απέναντι Χίος, Σάμος, Λέσβος κλπ. Κάνει και εδώ, έκανε τις προηγούμενες μέρες δηλαδή, το θεσμοθέτησε, κάνανε ένα μνημόνιο συνεργασίας με περιοχές των παλιών αποικιών της Κορίνθου. Κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το ρόλο των Δήμων. Πολύ ακόμα και στην επίλυση κοινωνικών θεμάτων, χάραξη πολιτικής, συνεργασίας κλπ. Αυτά τα άνοιξε ο Μακαρίτης, ο Μιχάλης, ο Χαραλαμπίδης. Εντάξει, η περιφερειακή ωραίος, ανάπτυξη. Ωραίος. Και επειδή οι Δήμοι πράγματι έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους και το ξέρουν όλοι εδώ, και ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία, γιατί παρευρίσκονται και αντιδήμαρχοι κλπ. Έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους, έχουν απαξιωθεί και έχουν στερηθεί εργαλείων. Υπάρχουν τρόποι, Δήμοι σαν το Χαλάνδρη, σαν την Πάτρα και άλλοι, να κάνουν και κοινωνική πολιτική με έναν τρόπο ο οποίος να μπορεί να συνδυάζει και την έννοια για την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και τα καλά οικονομικά, τα οποία μπορούν έτσι, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, να τα πετύχουν, όπως κάναμε εμείς ως κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν τα λέω γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη στήριξη των Δήμων σε όλα τα επίπεδα και να το λέμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άσχετα με το τι θα κάνουν οι Δήμοι μόνοι τους, που έχουν δυνατότητες και θα τα καταφέρουν αν θέλουν. Πρέπει και εμείς να βάζουμε δυνατά το θέμα της αυτοδιοίκησης. Άμα εδώ, η εξέλιξη, Γιώργο, του Δήμου, των Δήμων, του θεσμού αυτού, του πολύ σημαντικού, που έρχεται από πάρα πολύ μακριά, είναι ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες σιγά σιγά θα είναι στην ευθύνη του Δήμου. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η κεντρική εξουσία. Όταν η κεντρική εξουσία αποσύρεται και λέει βγάλει τα πέρα μόνο σου. Η κεντρική εξουσία θέλει να έχει το χρήμα. Αυτό λέμε. Τον έλεγχο τη ζωή του χρήματος. Αυτό είναι. Απλώς στην Ελλάδα αργούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 80, το 85 συγκεκριμένα, άρχισε η αποκέντρωση. 1922. Άρχισε η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων πρώτα με τις σχολικές επιτροπές. Και οι σχολικές επιτροπές ήταν κρατικές, αν θυμάστε. Έτσι. Το 86, νόμος 1586 του 86. Στη συνέχεια ήρθαν τα δημοτικά στάδια. Τα εθνικά στάδια γίνανε δημοτικά. Ήρθανε βρεφονιπιακοί σταθμοί. Τότε ήταν πρωτοπόρα. Τώρα το επόμενο στάδιο, σας το λέω επειδή είσαι στο νοσοκομείο, θα είναι το νοσοκομείο θα έρθει. Των παιδικών σταθμών, στην περίοδο 93-96 που ο Σκανταλίδης ήταν τότε υπουργός εσωτερικών, φέρει και τη δική μου υπογραφή. Και εγώ ήθελα να ευχαριστώ στον Δήμαρχο, ο οποίος κάθε φορά που ερχόμαστε τελευταία στιγμή να οργανώσουμε κάτι και τον καλούμε εκτός ωραίου, είναι παρόν. Αυτό δεν είναι μια απλή ενέργεια, είναι μια ενέργεια η οποία έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, με το πιστεύω, σε μια προσπάθεια που καταβάλλεται από τη δικιά μας παράταξη και γενικότερα από τον τρόπο που λειτουργούμε. Τον ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμη φορά. Και να ξέρεις, Παναγιώτη, ότι επειδή πολλά θέματα από αυτά που έχει ο Δήμος είναι και ευρωπαϊκά, ένα παράδειγμα είναι η υπεράσπιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, βλέπε νερό, βλέπε ενέργεια. Λοιπόν, όλα αυτά και εγώ από το ρόλο μου τα έχω υπερασπιστεί. Τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε φέρει στη Βουλή. Ακόμα και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, αυτές οι μεγάλες κολόνες της υπερυψηλής τάσης, ας πούμε στο Χιλιομόρι που περνάνε μέσα από οικισμούς και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Σε όλα αυτά, το έκτο σύνταγμα που πρέπει να απελευθερωθεί για να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, είμαστε δηλαδή, σύμμαχοι. Τα αναδεικνύουμε και τα πολεμάμε για την τοπική κοινωνία.